Καλησπέρα φίλοι μου. Απόψε θα μιλήσω για κάτι που παγκοσμίως, ενώ θεωρείται φυσιολογικό για κάποιους ανθρώπους, για τη φύση των ανθρώπων είναι φυσιολογικό, για κάποιους ενδόμηχα είναι ντροπή. Ντρέπονται γι' αυτό. Ίσως όχι τυχαία αν καθίσουμε να αναλογιστούμε το πώς σκέφτονται ορισμένοι άνθρωποι, το πώς λειτουργούν ορισμένοι άνθρωποι έναντι αυτού του πράγματος που θα πω αργότερα. Οπότε αυτό που κάνουμε, αυτό σκεφτόμαστε και αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό είμαστε. Θα μιλήσω λοιπόν για την σεξουαλικότητα των ανθρώπων, αλλά προσέχτε, όχι για την κοινότυπη κοσμοθεωρία της σεξουαλικότητας, αλλά για την πνευματική σεξουαλικότητα, δηλαδή για τη φιλοσοφία της τάντρα, πολλών ειδών. Υπάρχει λευκή τάντρα, υπάρχει η κόκκινη τάντρα, υπάρχουν πολλών ειδών τάντρα, αλλά δεν θα κάτσω εγώ να επεκταθώ και να εξηγήσω, θα χρειαζόμασταν πολλά βίντεο γι' αυτό. Θα μιλήσω σφαιρικά λοιπόν για τη φιλοσοφία της τάντρα, για την ένωση δύο ανθρώπων. Δύο ανθρώπων, ολοκληρωμένων ανθρώπων. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν πιστεύω στο άλλο μου μισό. Πιστεύω στη θεραπεία των ανθρώπων. Ο άνθρωπος που θεωρεί ότι περιμένει το άλλο του μισό για να ευτυχήσει, ψάχνοντας την ευτυχία από εξωτερικά ερεθίσματα, είναι και εκείνος ο άνθρωπος που δεν έχει αντιμετωπίσει τη σκιώδη πλευρά του εαυτού του. Δεν έχει θεραπευτεί, έτσι ψάχνει την ευτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες. Που ακόμη και να βρει την ευτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες, ο ίδιος πάλι θα είναι δυστυχισμένος, διότι δεν έχει θεραπευτεί. Και αυτό το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να μείνει μόνος του. Δεν μπορεί να μείνει μόνος του και θέλει κάποιον να ρίχνει τις ευθύνες για τη δική του δυστυχία, αποποιούμενος τις δικές του ευθύνες. Ο άνθρωπος τώρα που είναι θεραπευμένος μπορεί να το καταλάβει, διότι μπορεί να μείνει μόνος του και μέσα από την εκούσια μοναχικότητα είναι ευτυχής, είναι πλήρης και πολύ δημιουργικός, παιδιά. Όταν εγώ μιλώ λοιπόν για τη φιλοσοφία της τάντρα, μιλώ για δύο ολοκληρωμένους θεραπευμένους ανθρώπους που έχουν κάνει τη σκιώδη δουλειά και έχουν βγει νικητές. Η φιλοσοφία της τάντρα λοιπόν έχει να κάνει με την απόλυτη ανιδιοτελής αγάπη, εμπιστοσύνη και σεβασμό. Έχει να κάνει με υψηλές συχνότητες και των δύο ανθρώπων και όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι ενώνονται, γίνονται ένα. Και αν ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος και θεραπευμένος μπορεί και επιφέρει θαύματα μέσα από τη δύναμη του νου του και την ενέργειά του, φανταστείτε δύο ολοκληρωμένοι άνθρωποι, τι μηνύματα μπορούν να εκτοξεύσουν στην πηγή και τι μπορούν να λάβουν, τι ευλογίες, μέσα από αυτή τη δύναμη, μέσα από αυτή την ίδια υψηλή συχνότητα και δόνηση. Είναι η ένωση σώματος και νου, πνεύματος. Και δεν μιλάω για τη σπατάλη ενέργειας, διότι η φιλοσοφία της τάντρα δεν έχει αποκορύφωση, παιδιά. Έχει εγκράτεια και πειθαρχία. Διότι για τη φιλοσοφία της τάντρα η αποκορύφωση είναι σπατάλη ενέργειας. Όσοι ασχολούνται με αυτά και ξέρουν, γνωρίζουν. Οι υπόλοιποι μπορείτε να πάρετε πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή θεωρείτε έγκυροι εσείς. Αυτά προς το παρόν. Με αγάπη, Μικαέλα Ραφαέλ.